Χαίρετε παιδιά! Σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσω πώς να χειρίζεστε το email ή όπως το λέμε στα ελληνικά, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ξέρετε όμως τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο? Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του διαδικτύου με την οποία μπορούμε να στείλουμε μηνύματα ή δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή. Η αποστολή μηνυμάτων γίνεται ατομικά ή μαζικά. Είναι οικονομικό, αξιόπιστο και γρήγορο, αφού το μήνυμα αποστέλλεται μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Για να μπορεί κάποιος να στείλει ή να λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα, πρέπει να έχει διεύθυνση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι διευθύνσεις μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, γιατί έχουν συγκεκριμένη σύνταξη. Ένα email ξεκινάει με το όνομα χρήστη, ακολουθεί το παπάκι, ο πάροχος και το επίθεμα. Για το όνομα χρήστη δεν χρειάζεται να είναι το πραγματικό μας όνομα. Περιέχει μικρούς λατινικούς χαρακτήρες, σύμβολα και αριθμούς. Δίνεται έτοιμο από τον πάροχο ή επιλέγεται από το χρήστη κατά τη δημιουργία του. Βασική προϋπόθεση. Να μην έχει επιλεγεί από άλλον χρήστη στο παρελθόν. Το παπάκι ονομάζεται ad, αλλά εμείς συνηθίζουμε να το λέμε παπάκι. Είναι το σύμβολο που διαχωρίζει το όνομα χρήστη από τον πάροχο. Ο πάροχος είναι η υπηρεσία που μας παρέχει, μας δίνει δηλαδή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ισχύει το SCH. Μερικοί γνωστοί πάροχοι είναι η Google, η Microsoft και η Yahoo. Το επίθεμα δείχνει ιδιότητα ή χώρα προέλευσης του παρόχου. Σας δίνω μερικά παραδείγματα. Πώς στέλνουμε email? Παρακάτω θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε το email από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ένας μαθητής που έχει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα χρησιμοποιώντας το webmail.sch.gr. Το webmail.sch.gr είναι μια υπηρεσία που εκτελείται διαδικτυακά. Ο μαθητής μπορεί εύκολα από οποιοδήποτε υπολογιστή σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη να διαχειριστεί την ηλεκτρονική του αλληλογραφία, χρησιμοποιώντας απλά ένα φιλομετρητή. Βασική προϋπόθεση για να χειριστεί ο μαθητής την ηλεκτρονική αλληλογραφία είναι να έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Με τη βοήθεια ενός φιλομετρητή μπαίνουμε στην υπηρεσία. Εισάγουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κάνουμε κλικ στην είσοδο. Μόλις συνδεθούμε στην καρτέλα αλληλογραφία, δεξιά βλέπουμε την κατηγορία εισερχόμενα. Μέσα σε παρένθεση έχει ένα 3, γιατί έχουμε 3 εισερχόμενα που δεν τα έχουμε ανοίξει ή αν θέλετε δεν τα έχουμε διαβάσει ακόμα. Για να δούμε το μήνυμα, αρκεί να κάνουμε κλικ στον αποστολέα. Βλέπετε, εγώ έχω στείλει ένα μήνυμα με θέμα, τεστ, κάτω παύλα 1. Το μήνυμα έχει εκτός από το κείμενο και ένα συνημμένο αρχείο. Συμβολίζεται με ένα συνδετήρα. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο στον υπολογιστή μας, κάνουμε κλικ στο κατέβασμα. Για να διαγράψουμε ένα μήνυμα, κάνουμε κλικ στο κουμπάκι διαγραφή. Τα διαγραμμένα μηνύματα υπάρχουν στην κατηγορία κάδος. Για να στείλουμε ένα νέο μήνυμα, απλά κάνουμε κλικ στο κουμπάκι νέο μήνυμα. Στο πλαίσιο δίπλα στο κουμπάκι μπρος, γράφουμε τη διεύθυνση του παραλήπτη. Εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπάκι προς και να επιλέξουμε διεύθυνση από το βιβλίο των επαφών. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει προσθέσει την κατηγορία εκπαιδευτική και προσωπικό του σχολείου μας. Το επιλέγουμε και εμφανίζεται μία λίστα με τα email των εκπαιδευτικών. Βρίσκουμε το email που μας ενδιαφέρει και επιλέγουμε το κουμπάκι προς.
μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερα από ένα email για να κάνουμε μαζική αποστολή. Όταν τελειώσουμε, κάνουμε κλικ στο εντάξει. Γράφουμε στο θέμα τον τίτλο του μηνύματος και στο πλαίσιο που σας δείχνω το μήνυμα. Μπορούμε να στείλουμε συνημμένα μαζί με το μήνυμά μας ένα αρχείο, μία εικόνα, ένα έγγραφο, μία παρουσίαση, κάνοντας κλικ στο προστίκι συνημμένο. Αφού επιλέξουμε το αρχείο που θέλουμε να στείλουμε, κάνουμε κλικ στο άνοιγμα και αφού ολοκληρωθεί η προστίκη, επιλέγουμε αποστολή. Τα μηνύματα που στέλνονται αποθηκεύονται στην κατηγορία απεσταλμένα. Μπορούμε να αποσυνδεθούμε από την επιλογή έξοδος. Για να απαντήσουμε σε ένα μήνυμα, επιλέγουμε το κουμπί απάντηση στον αποστολέα, γράφουμε την απάντησή μας και επιλέγουμε αποστολή. Στα απεσταλμένα. Το μήνυμά μας αποθηκεύεται στα απεσταλμένα. Θα χαρώ πολύ να λάβω τα email σας.